Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα έλαβε χώρα σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία στη Λάρισα και ειδικότερα στο συγκρότημα της Γεώπολης, που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα. Ο Δημήτρης Καντάς, καθηγητής Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέφερε ότι η εκδήλωση είχε ως θέμα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα. Το τμήμα από την αρχή των σπουδών του έχει μάθημα και μάλιστα διάρκεια σε 9 ώρων την εβδομάδα αφιερωμένο στην ασφάλεια της εργασίας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κτηνοτροφικό τομέα, μια και κίνδυνη που αντιμετωπίζει κανείς μέσα σε μια κτηνοτροφική μονάδα προέρχονται από πάρα πολλές πηγές. Θέλουμε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις γνώσεις όχι μόνο στους φοιτητές μας που αύριο μεθαύριο θα δουλέψουν στην κτηνοτροφία, αλλά να τη μεταφέρουμε και στους κτηνοτρόφους για να μπορέσει να γίνει πιο ασφαλής η δουλειά τους. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γαλαμάτης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σημείωσε πως είναι η μοναδική σχολή που διαθέτει τέτοιο μάθημα. Διοργανώνεται αυτή η ημερίδα στο πλαίσιο του μαθήματος που υπάρχει στην σχολή. Θα έλεγα ότι είναι ίσως η μοναδική σχολή στην Ελλάδα που υπάρχει μάθημα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα και στις κτηνοτροφικές μονάδες, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια της διδασκαλίας τους να ενημερωθούν, να μάθουν και εν συνεχεία ως επαγγελματίες κάτω στον χώρο μόλις πάρουν το πτυχίο τους να μεταλαμβαδεύσουν αυτή τη γνώση απαντώντας σε μια μεγάλη πρόκληση όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να μειωθούν τα ατυχήματα στους αγροτικούς χώρους, στον πρωτογενή τομέα, να μειωθούν οι θάνατοι που πολλές φορές προκαλούνται στο κομμάτι αυτό, να οργανωθούμε ακόμη περισσότερο και με συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πρωτοποριακή, αν θέλετε, παρέμβαση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής το να έχει στο πρόγραμμα σπουδών του αυτό το μάθημα και νομίζω ότι αποτελεί και μια πολύ καλή πρακτική για άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα μας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.